Και πάμε σε σένα χαρά, πάμε στην υπόθεση του Μάριου Παπαγεωργίου, μια υπόθεση που εδώ και αρκετά χρόνια έχει συνταράξει την κοινή γνώμη. Είπαμε ότι είχαμε δύο κατηγορούμενους, λοιπόν δύο νέους κατηγορούμενους, οι οποίοι από ό,τι τελικά μαθαίνουμε πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Ναι, ναι. Οι δύο συλληφθέντες λοιπόν για την υπόθεση απαγωγής και δολοφονίας του Μάριου Παπαγεωργίου τον Αύγουστο του 2012 επρόκειτο να απολογηθούν σήμερα, ωστόσο οι δικηγόροι τους κατέθεσαν αίτηση ακυρότητας της διαδικασίας, η οποία θα εξεταστεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών και λόγω αυτού έλαβαν προθεσμία για αύριο. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες με τον εγκέφαλο της οργάνωσης και κυρίως οι εντολές που τους έδινε για να εξαφανίσουν το πτώμα ήταν αυτές που οδήγησαν στις δύο νέες συλλήψεις το απόγευμα της Δευτέρας σε Νέα Σμύρνη και Καλλιθέα. Να πούμε ότι οι δύο συλληφθέντες, ένας 53χρονος και ένας 54χρονος, θεωρούνται περιφερειακά στελέχη της ομάδας που είχε αρπάξει στις αρχές Αυγούστου τον 26χρονο και μάλιστα ένας εκ των δύο φέρεται να έλαβε εντολή από τον 78χρονο αρχηγό για να κάψει το πτώμα του θύματος. Να πούμε ότι ο 78χρονος ήταν φίλος της οικογένειας του Μάριου Παπαγεωργίου. Οι αναλυτές λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας εκτιμούν ότι τα συγκεκριμένα άτομα με τη βοήθεια συνεργών σκηνοθέτησαν ένα ταξίδι και αγόρασαν μία μεγάλη ποσότητα κάρβουνου με σκοπό να εξαφανίσουν τη σωρό του Μάριου. Μετά από πολύμινη έρευνα και ανάλυση των τηλεφωνικών συνομιλιών που είχαν οι δύο συλληφθέντες με τον 78χρονο, οι αστυνομικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο 54χρονος ήταν αυτός που ανέλαβε να μεταφέρει με το αυτοκίνητό του το πτώμα του νεαρού στην κρυφή τοποθεσία στα Βίλια. Όταν μάλιστα ο 53χρονος και ο 54χρονος αντιλήφθηκαν ότι σφίγγει ο κλοιός γύρω από τους δράστες της άγριας δολοφονίας, ο δεύτερος έκαψε το μαύρο Fiat προκειμένου να εξαφανίσει τα ίχνη του. Να πούμε επίσης ότι κομβικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε και η έκθεση του Καναδού ερευνητή που διόρισε η οικογένεια του Μάριου, η οποία έφερε στο φως τόσο τις συνομιλίες των μελών της εγκληματικής ομάδας με τον 78χρονο, όσο και το περίεργο ταξίδι που οργάνωσαν οι δύο συνεργοί. Αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις της υπόθεσης. Από ό,τι φαίνεται, η αστυνομία έχει ατράνταχτες αποδείξεις ότι οι δύο νέοι κατηγορούμενοι στην υπόθεση δολοφονίας πλέον του Μάριου Παπαγεωργίου. Και μάλιστα ότι ο 54χρονος ήταν αυτός που ανέλαβε και μετέφερε το πτώμα του Μάριου στα Βίλια, στην κρυφή τοποθεσία στα Βίλια. Αχ, αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί είναι μια υπόθεση η οποία, όπως είπαμε και πριν, έχει απασχολήσει πάρα πολύ τις αρχές και έχει σοκάρει την κοινή γνώμη.